Η χρονιά που μόλις τελείωσε, 2019-2020, ήταν εξαιρετική από άποψη ποιότητας ελαιολάδου, αλλά και ποσότητας μπορούμε να πούμε ότι ήταν μια καλή χρονιά. Έχω περίπου 3.000 δέντρα, 3.200 δέντρα και η παραγωγή είναι περίπου στις 28 τόνους, βιολογικό και συμβατικό. Η τιμή του ελαιολάδου φέτος κυμαίνεται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, είναι κάτω από το κόστος παραγωγής. Συγκεκριμένα δεν έχει ξεπεράσει τα 2,20 ευρώ ανά κιλό ελαιολάδου, αυτή τη στιγμή είναι στα 2,10 και είναι μια τιμή η οποία εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους για εγκατάλειψη της ελαιοκαλλιέργειας. Πιστεύουμε ότι για να έχουμε μια βελτίωση της τιμής θα πρέπει να γίνουν συντονισμένες ενέργειες και από την πλευρά των παραγωγών και των οργανώσεων των παραγωγών και της πολιτείας, ώστε να χαράξουμε μια πολιτική στο χώρο του ελαιολάδου, η οποία να στηρίζεται περισσότερο στην ποιότητα και στους καταναλωτές που είναι διατεθειμένοι να την πληρώσουν. Εγώ χρησιμοποιώ εδώ και 10 χρόνια περίπου, κάνω διασπορά κομπόστ στα χωράφια μου, το οποίο προέρχεται από φύλλα τα οποία έχουν τα ελαιοτριβία, και από θρηματισμένο υλικό το οποίο κάνω με τα κλαδέματα. Αυτά τα αναμειγνύω. Ευτυχώς έχουμε αρκετές βροχοπτώσεις που βοηθάνε πάρα πολύ στην ορίμανση του κομπόστ και ταυτόχρονα τα ανακατεύω με φορτωτή ο οποίος είναι πάνω σε τρακτέρ. Και σε 2 χρόνια περίπου είναι το υλικό έτοιμο για διασπορά στα χωράφια. Είχαμε την τύχη να συμμετέχουμε σε πολλά προγράμματα σε σχέση με την ελιά και το περιβάλλον κυρίως. Συγκεκριμένα πρόκειται για 2 προγράμματα LIFE, το LIFE Sage 10 και το LIFE Olive Klima, που μέσα από τα οποία μπορέσαμε να κατανοήσουμε την ισορροπία του ελαιοδέντου σε σχέση με το περιβάλλον και τι πρέπει να κάνουμε για να τη βελτιώσουμε προς όφελος και του ίδιου του περιβάλλοντος αλλά και του κόστους παραγωγής, τη μείωση δηλαδή του κόστους παραγωγής. Αυτά τα προγράμματα μας πρόσφεραν τουλάχιστον στους παραγωγούς που συμμετείχαν αλλά και στην τοπική κοινωνία σημαντική τεχνογνωσία σε αυτά που ανέφερα προηγουμένως, δηλαδή και στη μείωση του κόστους παραγωγής αλλά και στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την καλλιέργεια των ελαιοδέντων. Θα έλεγα ότι το πιο σημαντικό είναι η ακαλλιέργεια, γιατί λόγω του έντονου ανάγλυφου που έχει η περιοχή μας είχαμε σοβαρά προβλήματα με διάβρωση των εδαφών, και μετά είναι η αξιοποίηση των υπολοιμάτων κλαδέματος για την παρασκευή κομπόστ. Η συνήθις πρακτική, η οποία βέβαια υπάρχει ακόμα σε μεγάλο ποσοστό, είναι η κάψη, ότι αυτό συνεπάγεται για τους ρήπους και την εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα. Και παράλληλα με τη συστηματική παρακολούθηση εχθρών και ασθενειών, είχαμε μια σημαντική μείωση των ψεκασμών φυτοπροστασίας σε σχέση με το παρελθόν ή τους άλλους παραγωγούς που δεν συμμετείχαν σε όλα αυτά τα προγράμματα. Μέσα από τα προγράμματα η αλήθεια είναι ότι προκύπτουν πολλές καινοτόμες ιδέες και πρακτικές, αλλά έχουμε μια δυσκολία στο να τις ακολουθήσουν οι παραγωγοί. Αυτό γίνεται για 2 λόγους, κατά τη γνώμη μου και την εμπειρία μου. Ο πρώτος είναι ότι πολλές φορές έχουν ένα επιπλέον κόστος που οι παραγωγοί αδυνατούν να σκεφτούν ότι αυτό σε βάθος χρόνου μεταφράζεται σε κέρδος. Αναφέρομαι συγκεκριμένα για τη χρήση του κομπόστ, η οποία σε βάθος χρόνου κάνει τα χωράφια μας πολύ πιο γόνιμα. Και ένα άλλο είναι ότι γενικότερα υπάρχει μια τάση στο να συνεχίζουμε να κάνουμε αυτό το οποίο ξέρουμε καλά και να αποφεύγουμε τους νεωτερισμούς. Σαν γενική κατεύθυνση θα έλεγα ότι να μπορέσουμε να γίνουμε βιώσιμοι, να μπορέσει η ελαιοκαλλιέργεια να γίνει βιώσιμη και εμείς να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε, γιατί τα προβλήματα είναι πάρα πολύ μεγάλα, κυρίως από τη μείωση των τιμών αλλά και από τα προβλήματα που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή. Αυτό που ευελπιστούμε είναι με την παροχή τεχνογνωσίας που ευελπιστούμε ότι θα αποκτήσουμε να καταφέρουμε να αυξήσουμε το εισόδημα και να μειώσουμε το κόστος και ταυτόχρονα να προστατεύσουμε και το περιβάλλον γιατί ζούμε μέσα σε αυτό. Φέρουν οι αειφορικές πρακτικές, γιατί πιο συγκεκριμένα είναι η παραγωγή και η διασπορά κομπόστ, ίσως κάποια συγκαλλιέργεια, δηλαδή κτηνοτροφία μαζί με την ελαιοκαλλιέργεια, ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε να παράγουμε με αειφορικό τρόπο, να μειώσουμε το κόστος παραγωγής και να γίνουμε πιο βιώσιμοι.